Με σαφή μηνύματα στήριξης έφτασε στην Κύπρο ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Βρίσκομαι σήμερα στη Λευκοσία, γιατί θεώρησα πως πρέπει να ξεκινήσω τις διεθνείς επαφές μου από εδώ, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς, ιστορικούς και συναισθηματικούς, αλλά και για λόγους βαθύτατα πολιτικούς. Μιλώντας έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε τη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να είναι ένας μικρός καταλύτης, γιατί τίθεται επιτάπητος με πολύ έντονο θεσμικό τρόπο το ζήτημα της αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από όλους εκείνους που έχουν ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Όσο αφορά το ζήτημα των υδρογονανθράκων, χαρακτήρισε την Κύπρο ως σημαντικό παράδειγμα για την Ελλάδα. Απαράβατος κανόνας και αρχή της εξωτερικής μας πολιτικής είναι ο πλήρης σεβασμός αλλά και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου μέσα σε πνεύμα καλής γειτονίας, καλής πίστης και διάθεσης για συνεργασία με όλες τις χώρες της περιοχής. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, το χαρακτήρισε ως εθνική προτεραιότητα. Ο καθοριστικός παράγοντας για την εθνική μας στρατηγική, για μια στρατηγική που έχει συνείδηση της ιστορίας και της ευθύνης απέναντι στο έθνος, απέναντι στις επόμενες γενιές. Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος εξέφρασε πλήρη στήριξη στον αγώνα που δίδει η Ελλάδα. Γιατί άλλωστε κοινή είναι η μοίρα του ελληνισμού, κοινή είναι η κίνδυνη και μαζί τους αντιμετωπίζουμε. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αργότερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.